Η κεντροαριστερή άποψη, όσον αφορά τη φτώχεια, με μία δρυμία, όπως καταλαβαίνετε, κριτική, της συντηρητικής άποψης. Ναι, παράγει πλούτο η ιδιωτική πρωτοβουλία, λένε οι κεντροαριστεροί σήμερα. Παραδέχονται ότι η κοινωνία της αγοράς είναι ο καλύτερος μηχανισμός για την ανάπτυξη και για το μεγάλωμα της πίτας. Εκεί που διαφωνούν, και διαφωνούν κάθετα, είναι στις uh, δύο οικασίες, τα δύο θεωρήματα της σύγχρονης συντηρητικής άποψης. Το πρώτο, αν θυμάστε, ήταν ότι ο πλούτος συσσωρεύεται στην αρχή στα χέρια των πλουσίων, αλλά μετά αρχίζει να στάζει σταλιά σταλιά προς τα χαμηλότερα, τα λαϊκότερα ισοδημα... ισοδηματικά στρώματα. Η κεντροεριστερά διαφωνεί με αυτό. Διαφωνεί και με το δεύτερο ότι δηλαδή οι κακές ανισότητες υποχωρούν στο πλαίσιο της αγοραίας κοινωνίας, της αγοραίας οικονομίας. Αντίθετα, οι κεντροαριστεροί πιστεύουν ότι η κρατική παρέμβαση είναι απαραίτητη και για να ανακατανέμεται ο πλούτος με έναν τρόπο που να έχει αντίκτυπο στο πρόβλημα της στόχιας, αλλά και για να αποσοβούνται, να αναιρούνται, να εξαφανίζονται να καταπολεμούνται οι κοινωνικέ διακρίσει εναντίον κοινωνικών ομάδων, των οποίων τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, ξεκινάνε τη ζωή με πολύ λιγότερε ευκαιρίε και χωρί τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα ταλέντα τους, να τα εξελίξουν, να δημιουργήσουν, να εργαστούν. Με άλλα λόγια, η κεντροαριστερή άποψη, αν θέλετε, παραδέχεται ότι η αγορά είναι το μέσο. Αυτό που δεν παραδέχεται είναι ότι είναι το μόνο μέσο πιστεύει ότι η κρατική παρέμβαση είναι απαραίτητη για την καλή χρήση του μέσου που είναι η αγορά. Και για να το πούμε έτσι και λίγο πιο πολιτικά, πιστεύουν ότι ναι, οι πλούσιοι μπορεί να θέλουν να αφαιθούν ελεύθεροι από το κράτο. Να μην φορολογούνται. Να φορολογούνται πολύ λιγότερο. Μπορεί οι πλούσιοι να μην θέλουν ένα φορολογικό σύστημα το οποίο ανακατανέμει το εισόδημα από αυτού προ του φτωχότερου. Όμω η κεντροαριστερή είναι πεπισμένη ότι οι πλούσιοι πρέπει να σωθούν από τον εαυτό του, ότι δεν του κάνει ούτε στους ίδιου καλό αυτή η αντιπαλότητα προ το κράτο και προ μια κρατική παρέμβαση υπέρ των φτωχότερων. Ότι χρειάζονται οι πλούσιοι το κράτο. Γιατί? Γιατί μόνο μέσα από αυτέ τι κρατικέ παρεμβάσει και την κρατική μέριμνα, μπορεί να μειωθεί η φτώχεια. Και μόνο αν μειωθεί η φτώχεια μέσα από αυτέ τι κρατικέ παρεμβάσει, θα αυξηθεί η ενεργός ζήτηση, η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που οι επιχειρηματίες μετά ικανοποιούν μέσα από την παραγωγική διαδικασία. Η αγορά δεν καταπολεμά τη φτώχεια από μόνη της, σύμφωνα με την κεντρο αριστερά. Η ανάπτυξη νοσεί αν αφαιθεί η αγορά μόνη τη. Η αγορά από μόνη της έχει τάσει προς την κρίση, την οικονομική, χρειάζεται την κρατική παρέμβαση και καθοδήγηση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση σύμφωνα με την κεντροαριστερά. Το θέμα της ασφάλειας. Ποιος θέλει να ζει σε μια κοινωνία πλούσιος, μεν, αλλά από την άλλη μεριά σε μια κοινωνία που πάρα πολλοί συμπολίτες είναι φτωχοί και επιβουλεύονται τα αγαθά του. Μπαίνει και ένα ζήτημα επιβίωσης μέσα στο κοινωνικό χώρο. Είναι αυτό που είχε πει κάποιο, ο Μάικλ Ιγνάτιεφ κάποτε, ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδηγούν στους πλούσιους να γίνουν πολύ πλουσιότεροι ως άτομα, αλλά φτωχότεροι ως πολίτες.